Καλησπέρα και πάλι από το Main Stage του Gameathlon. Ήρθε η ώρα να δώσουμε μερικά ζουμερά δώρα τα οποία... Και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε δώρα από τη Razer στο Main Stage αυτή τη στιγμή είναι ένα live quiz, το οποίο θα γίνει, οπότε όποιος θέλει να παίξει να έρθει εδώ μπροστά. Τα δώρα είναι gear από Razer, keyboards, mouse, ό,τι θέλετε να έχετε δηλαδή. Όποιος θέλει να παίξει εδώ μπροστά, θα παίξετε. Ωραία, ελάτε. Πρέπει να διαλέξουμε τώρα, ε. Έγινε αυτό. Ωραία, γιατί. Διάλεξε δύο να μου στείλεις. Πετάξαμε τον μπαλάκι. Δύο άτομα θέλω για τώρα. Θα παίξουμε λίγες ερωτήσεις. Έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι στο οποίο θα παίζετε, ας πούμε, μαζί και αντίπαλοι, οι δύο που θα έρθετε. Το βραβείο είναι κοινό και μόλις έρθουν τα παιδιά πάνω, θα σας πω και τους κανονισμούς του παιχνιδιού που έχουμε φτιάξει. Πιο πάνω, όσο πιο πάνω γίνεται. Ας την εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα. Αυτό δικό σου. Ευχαριστώ. Για μίλα λίγο να σε ακούσω. Hello! Αρέσει, είναι έτοιμος. Λοιπόν, ποιος είσαι? Είμαι ο Μάνος. Και πρώτη φορά έρχεσαι και Gameathlon. Πήγαινα και σε άλλα events. Gameathlon πρώτη φορά όμως, ναι. Μάλιστα. Και πώς σου φαίνεται η φάση? Πολύ ωραία. Πάλι πολύ ωραία. Μίλα κοντά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ανταγωνισμός. Και συναγωνισμός, μου αρέσει. Είσαι ο. Είμαι ο Νίκος. Τέλεια. Πρώτη φορά και Gameathlon. Τέταρτη, πέμπτη χρονιά. Ωραία. Εδώ είναι. Ήταν και όταν δεν κάναμε εμείς τώρα δύο χρόνια που δεν κάναμε. Ήταν εδώ. Πέντε χρόνια. Θέλω να πω πέντε χρόνια πριν ήμουν εδώ. Έκανα λίγο χιούμορ, ας πούμε, θεωρητικά. Λοιπόν, πρέπει να έχω κάτι χαρτιά εγώ εδώ, τα οποία θα τα ήθελα πάνω. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Καθίστε εσείς εδώ πέρα στο κέντρο. Θα σας κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνω μία ερώτηση στον έναν, μία ερώτηση στον άλλον. Διαδοχικά. Θα αλλάζετε και το μικρόφωνο, ε. Κάθε λάθος απάντηση η οποία δίνετε αφαιρεί δώρο από την τσάντα. Εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή θα σας δώσω τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάποιο δώρο για να σβήσουμε λάθος απαντήσεις. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Μισό λεπτάκι. Έκανες τατού εσύ πάνω. Για να δω. Μεγιά, πολύ ωραίο. Εκεί είναι αυτά. Ναι, άδεια είναι, το ξέρω. Τις ερωτήσεις έχω αλλού. Κάτσε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, γράψε μέσα το όνομά σου γιατί δεν μπορώ. Όχι, και το όνομα. Ονοματάκι. Τέλεια. Από κάτω ονοματάκι. Ένα feedback μικρό. Πήγαινε λίγο πιο μακριά. Δεν βρωμάς, απλά καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για να κόψουμε λίγο μουσικά, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Μάνο. Παίζει κανένα χιλόφωνο. Αν μπορεί να έρθει, γιατί δυσκολεύομαι. Ή τρίτο χέρι ή χιλόφωνο. Δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε λίγο. Anticlimactic, καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δώρα για να σας τυζάρω μέχρι να ξεκινήσουμε. Άκου τι θα κάνω. Βγάζω εδώ ένα ορνάτα. Εντάξει. Αν κάτσε, έκατσε. Βγάζω εδώ δύο The Thunder. Και βγάζω και μία συνόσα. Δεν εκτοξεύω εγώ, αργότερα οι καταπέλτες. Οι καταπέλτες αργότερα. Λοιπόν, παίζουμε για αυτά τα τρία. Άμα κάνουμε ομαδικά και δύο μαζί, πάνω από τρία λάθη,
χάνουμε τυχαία ένα. Είμαστε ομάδα δηλαδή. Είστε και ομάδα και αντιπαλή, ένας από τους δύο θα τα πάρει, εντάξει. Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Εγώ είμαι εδώ με το Game Athlon. Τώρα με φτιάχνουν και έρχομαι. Ακούγουμε. Ένα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχετε και εσείς το δικό σας. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι. Θα ξεκινήσω. Κάθε λάθος απάντηση κοστίζει. Στις τρεις λάθος απαντήσεις φεύγει ένα. Εντάξει. Πάμε, ξεκινάμε με τον Νίκο. Πρώτη επίσημη ερώτηση του Game Athlon. Ποιος είναι ο βασικός δημιουργός του Resident Evil, Νίκο? Α. Ο Γκοϊτσι Σούντα. Ο Σίντζι Μικάμι. Ο Κόνταρο Ουσικόση ή ο Σουέρι. Λοιπόν, δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Θα πάω καθαρά σε κομμάτι πιθανότητων. Ωραία. Και θα πω το δεύτερο. Και είναι σωστό. Συγχαρητήρια, δεν κοστίζεις βαθμό. Θα περάσει στο Μάνο για τη δεύτερη ερώτηση. Σε ποια κονσόλα κυκλοφόρησε πρώτα το Original Tomb Raider? Στο Nintendo 64, στο PlayStation, στο Sega Saturn ή στο Panasonic 3DO? Σε ποια κονσόλα? Ναι. Λοιπόν, πες μου μια, πάλι μια, την πρώτη και την τρίτη. Nintendo 64, Sega Saturn ή τρίτη? Nintendo 64. Το κλειδώνεις? Κλειδώνω. Λοιπόν, εδώ δυστυχώς χρεώνεσαι με λάθος. Είναι το Sega. Δεν θα σου πω ποιο είναι. Δεν θα σου πω καθόλου ποιο είναι. Θα προσπαθήσει να σε σώσει ο, ας πούμε, συμπαίχτης σου. Okay. Ξέρεις, γνωρίζεις. Ποια ήταν η απάντηση που είπε το παιδί? Α, δεν μπορώ να σου το θυμίσω. Μπορώ να το θυμίσω εγώ που είμαι στην ομάδα. Μπορεί να μου ξαναπείς μια τις πιθανότητες, ναι, τις εκδοχές. Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn ή Panasonic 3DO. Ωραία. Πάμε το Nintendo 64. Το ίδιο είπε, είναι λάθος. Πλάκα, το επιβεβαιώνω. Κάνε πλάκα, κάνε πλάκα. Και η σωστή απάντηση είναι το Sega Saturn, το νούμερο 3. Οπότε χρεώνεστε το πρώτο λάθος του παιχνιδιού, δεν πειράζει. Ωραία. Έχουμε ακόμα λίγο, θα σας κάνω εγώ προσφορούλα σε λίγο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχω φοβερή ερώτηση νούμερο 3. Πώς για τον... Με ποιον ξεκίνησα, με σένα Νίκο, Ναι, ναι, ναι. Ωραία, για τον Νίκο η ερώτηση. Πώς λέγεται το χειριστήριο του PS5? DualShock, DualShock 4, DualSync ή DualSync? DualShock. DualShock. Ναι. Όχι, δεν είναι το DualShock, είναι η πιο γνωστή ονομασία, αλλά δεν είναι αυτό. Μήπως μπορείς να τον σώσεις? Λοιπόν, μπορώ να ξανακούσω τι έχεις? Βέβαια. DualShock, DualShock, DualSync ή DualSync? DualShock. Δεν είναι ούτε το DualShock, δυστυχώς, δεν πειράζει, όμως είναι το DualSense. Όντως. Okay. Κανένα πρόβλημα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσω. Το δείχνουμε με άδεια χέρια. Τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Αν μετρήσω και τον δύο της λάθος, έχετε ξεπεράσει τα τρία λάθη. Ναι. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το γύρο του παιχνιδιού. Ωραία. Τι ζώδιο είναι ο Sonic? Είναι αλεπού, Μάνο? Είναι αλεπού, είναι σκατζόχυρος, είναι ποντίκι ή είναι μυρμικοφάγος? Σκατζόχυρος. Είναι σκατζόχυρος, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο να ψηφώσουμε. Δώστε λίγο hype. Λοιπόν, συνολικά μαζί κάνατε τρία λάθη και πάνω. Άρα θεωρητικά εμένα πρέπει τώρα να χτυπήσω το τηλέφωνό μου και να δω τι μπορώ να κάνω για εσάς, από κάποιο άλλο γνωστό παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να σβήσουμε τα λάθη, άμα θέλετε, αλλά αντί για ορνάτα, θα μπει το συνόσα στο βραβείο. Συμφωνείς? Αλλιώς, να υπενθυμίσω ότι θα γίνει. Αν δεν σβήσουμε τα λάθη τώρα και προχωρήσουμε, στο τέλος του παιχνιδιού θα χάσουμε ένα από τα τρία δώρα τυχαία. Ή το ποντίκι, ένα από τα δύο ποντίκια, ή το keyboard. Οπότε εγώ σου δίνω, σβήνω τα λάθη, αλλάζω το keyboard και συνεχίζουμε.
Συμφωνείς? Εγώ διαφωνώ. Εσύ διαφωνείς, συμφωνείς? Εγώ διαφωνώ. Διαφωνούν και οι δύο. Όλα για όλα. Συνεχίζουμε όπως είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δυνατοί παίχτες έχουν έρθει για να ρισκάρουν. Λοιπόν, από τους δυο σας, και θα το αλλάξω λίγο για να πάρετε και δύο κάτι άμα κερδίσετε. Ποιος νιώθει πιο δυνατός να έρθει μπροστά για την επόμενη φάση που είσαι? Άμα κάνουμε push-ups. Δεν παίζει. Σε push-ups μέχρι, ρε φίλε, εδώ την δεν συμφωνείτε αυτό. Δυνατός, γιατί θέλω να με βοηθήσει λίγο. Συνεχίζω ερωτήσεις εγώ. Ωραία, πάμε. Είσαι, ωραία. Δεν συμφώνησε κανένας αυτό. Όχι. Ωραία, θα σας κάνω δύο. Τώρα και... κάνουμε κάτι άλλο. Θα σας κάνω μία και μία. Για λοιπόν, παιχνίδι ερωτήσεων ήρθα. Μία και μία θα σας κάνω. Και θα πάμε μετά να δούμε. Άμα τις βρείτε και τις δύο, ωραία, δεν βγάζω τίποτα από τα δώρα. Ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το παρατσούκλι του πρώτου χειριστηρίου του Xbox? Είναι βασιλιάς, μάνο, είναι στρατηγός, είναι υπότης ή δούκας? Ωραία, λοιπόν. Πάλι εγώ. Ναι, ναι. Εμπιστεύεσαι μέρα τόσο πολύ. Ωραία. Είπες βασιλιάς, δούκας, υπότης. Βασιλιάς, στρατηγός, γάμα υπότης, δέλτα δούκας. Λοιπόν, θα πάμε με το στρατηγό. Σ' αρέσει εσένα αυτή η απάντηση? Δεν θα το έλεγα. Τι πιστεύεις εσύ? Δούκας. Θεωρείς ότι ο Δούκας είναι σωστός? Κοίτα, άμα το λούσετε εδώ πέρα, θα φύγει δώρο, θα το χάσουμε. Το Δούκας αρέσει? Δεν έχω. Μ' αρέσει. Ή προτιμάς το δικό σου? Μ' αρέσει το δικό του. Σ' αρέσει ο Δούκας, κλείνουμε? Άντα, κλείσουμε, ξέρω εγώ. Ωραία, είναι ο Δούκας. Συγχαρητήρια. Ωραία. Άλλη μία σωστή και χτύνει. Λοιπόν, ποιος έχει κάνει δύο πολλέ σωστές, γιατί τα έχω εγώ? Νομίζω έχω κάνει δύο εγώ και μία το παλικάρι. Δύο μία, δεν δε ξέρω. Θα το σημείωσω. Σημείωσέ το, αλλά θα ισοφαρίσουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία ερώτηση του παιχνιδιού για τώρα και θα έρθετε δύο επόμενοι μετά, αν θέλετε, σε ένα πιο short version. Πόσα πλήκτρα έχει το αριστερό Joy-Con του Nintendo Switch? Γνωρίζουμε το Nintendo Switch? Ναι, ναι, ναι. Γνωρίζουμε ότι είναι τα Joy-Con? Τα Joy-Con είναι... τα πλαϊνά, τα χειριστήρια που είναι, μπαίνουν πάνω στην κονσόλα σιρταρωτά. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, το αριστερό πόσα πλήκτρα έχει? 154, 2, 1 ή κανένα? Το αριστερό. Το αριστερό Joy-Con. Εγώ. Το έχεις, γιατί εγώ πιστεύω το έχω. Το έχεις. Θες? Ωραία, θα σας βοηθήσω, επειδή τώρα είδα τι μου δίνει εδώ πέρα το τέρας. Είναι ερώτηση παγίδα. Για πες. Να πω εγώ. Ναι. Κανένα. Ναι! Γιατί μου λέει το τέρας όμως, γιατί? Κανένα λέει είναι το σωστό, γιατί δεν έχει πλήκτρα, έχει κουμπιά. Θα τον βρω εγώ αυτόν που έγραψα αυτή την απάντηση και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, ωραία, κάνατε και τις δύο σωστές όπως και να έχει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Είστε 2-2 τώρα στις σωστές. Τι πρέπει να κάνω? Πέτρα, ψαλέτη χαρτί. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Άκου τι θα κάνω. Θα δώσω και το Σινώσα. Θα πάρω το καθένα από ένα keyboard και ένα mouse. Εντάξει. Ναι. Και άμα θέλετε, μετά το κληρώνουμε. Ή τα βρίσκεται, ποιο ζευγάρι ωραία θέλετε, ή το κληρώνουμε μετά. Τα ποντίκια είναι ίδια. Ίδια ποντίκια, διαλέγετε keyboard. Σε πειράζει να πάρεις το Σινώσα? Ποιο, το Σινώσα? Σε πειράζει. Θες να παίξουμε κάτι να είναι πιο... κάτι πιο entertaining. Ένα ψαλίδι, ένα πέτρο ψαλίδι χαρτί. Ωραία, κάτι. Πάμε, ναι, μ' αρέσει. Τώρα. Κρατάω, ναι, τώρα, εδώ. Best of 3, πέτρα ψαλίδι χαρτί live, εδώ. Μόνο στο game athlon. Πάμε λίγο ζέσταμα. Τελικά έφτασε εκεί. Έφτασε εκεί τελικά. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος, κάτσε, είμαι κριτής, έτσι. Είμαι χαρτί. Δεν παίζουν πιστόλια, δεν παίζουν τέτοια πράγματα, έτσι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ο ρέφερ είναι εδώ, βλέπει. Ο ρέφερ είναι εδώ, βλέπει. Κάτσε να κλείσω αυτά, γιατί... πάμε. 1-0. Best of 3 είπαμε. Ναι,
Πάρα πολύ δυνατό. Δικό σου. Δεν θα πω το πιο εύκολο δώρο στη ζωή σου, γιατί το πάλεψες. Το πάλεψες πολύ. Συγχαρητήρια και στους δύο παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν φοβερή για το ξεκίνημα. Να είστε καλά. Ένα χειροκρότημα για τους πρώτους παίχτες θαραλέους. Λοιπόν, θα φέρω άλλους δύο να το τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά δεν θέλω να διαλέξω εγώ. Θα διαλέξεις εσύ. Για διάλεξε. Βγάλε μια φωτογραφία. Βγάλε μια φωτογραφία όπως είναι. Βγάλε μια φωτογραφία. Όπως είναι. Ωραία. Χωρίς να κοιτάς. Βάλτε στο preview. Βάλτε στο preview. Χωρίς να κοιτάς. Χωρίς να κοιτάς. Πάτα κάπου με το δάχτυλό σου να δω. Λοιπόν, εδώ με την άσπρη. Ξανά, ξανακάτω. Και εσύ με την άσπρη και τις ρίγες. Ό,τι είπε η φωτογραφία, να ξέρετε. Μην πήδηξε από πάνω, έτσι γύρω-γύρω, έχει σκάλα. Ανοίγω πάλι. Καλώς το να. Αυτό είναι δικό σου. Γεια σου, μάκες. Μ' αρέσει. Είναι δυνατή. Λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος? Με λένε Βασίλη, αλλά με φωνάζουν Πιτσικόνκιο. Δεν το άκουσα. Πιτσικόνκιος. Πιτσικόρκιος. Το γράφω έτσι, ε. Γράψε Πίτσι. 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 Επόμενος παίχτης, κάτσε, δεν σε έχω ανοίξει. Περίμενε. Δώσ' του λίγο. Ναι, είσαι ο... Δημήτρης. Δημήτρη, σε φωνάζουνε κάπως? Όχι. Όχι. Ούτε Δημήτρη. Ναι, το, αυτό και είναι. Άρα σε φωνάζουνε Δημήτρη, εντάξει. Κακό χιούμορ, δεν πειράζει. Πάμε, ξεκινάμε γύρω νούμερο 2. Τα δώρα είναι ίδια. Τους κανόνες τους έχουμε περίπου καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε καταλάβει ότι τους αλλάζω όποτε θέλω για να προχωράμε καλύτερα. Ναι. Τέλεια. Συμφωνούμε με αυτό? Ναι. Σούπερ. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Οι παίχτες μας θα παίξουν μαζί. Τα λάθη χρεώνονται, τα λάθη κοστίζουν δώρα. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Θα ξεκινήσω με τον Πίτσι. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Είμαι. Σε ποια τοποθεσία διεξάγεται το Forza Horizon 5? Στην Ελλάδα, Β. Στην Αυστραλία, Γ. Στο Μεξικό ή Δ. Στη Μεγάλη Βρετανία? Δεν έχω παίξει ποτέ. Μήπως θες τη βοήθεια του κοινού? Θα πω, θα εμπιστευτώ το κοινό στο το Μεξικό. Το κέμα τον ξέρει γενικά. Άμα δεν ξέρουνε και εδώ, πού θα ξέρουνε? Από το Μεξικό. Συμφωνείς? Οι επιλογές ποιες είναι? Ελλάδα, Αυστραλία, Μεξικό, Μεγάλη Βρετανία. Πες το 3, Μεξικό. Πες το 3. Μεξικό. Συμφωνείς και εσύ? Είναι το Μεξικό. Ωραία. Το βρήκατε, μπράβο. Πάμε, επόμενη ερώτηση για τον Δημήτρη. Πώς λέγεται η τεχνητή νοημοσύνη που συντροφεύει τον Master Chief από το Halo? Siri, Cortana, Alexa ή Bixby? Ποια είναι η ερώτηση? Πώς ονομάζεται το AI που συντροφεύει τον Master Chief? Siri, Cortana, Alexa ή Bixby? Το δεύτερο. Το νούμερο 2, η Cortana. Είναι σωστό, λέτε? Ναι, ναι. Είναι σωστό, δικέ μου. Πάμε, 2-2, εδώ είναι καυτή μου, φαίνεται θα φύγουμε αλάνθαστοι. Πώς λέγεται, Πίτσι, το διαβολικό alter ego του Μάριο? Πάριος, Δάριος, Γόριο ή Μαρία? Το τρίτο, Γόριο. Εντάξει, δεν ρωτάω καν. Τώρα δεν το ξέρει θα τον βρω και αυτόν, εντάξει, μην ανησυχείς. Τι ζώο είναι ο Μπάουζερ, Δημήτρη? Τυρανόσαυρος, χελώνα, βουβάλι ή υποπόταμος? Χελώνα. Εντάξει, τα βρήκατε όλα, ρε παιδιά. Ωραία. Πάμε να σας δώσω τα δώρα να φύγετε, δηλαδή. S-E-Z. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρετε από ένα τεθάντεραμα έχω.
και σε καλή μεριά, παιδιά. Δεν έχουμε δύο. Ένα, όχι ένα. Δώσε δύο κοινόσα. Ωραία. Δύο συνόσα, ναι. Διπλό και μπορντάκι. Ευγενική χορηγία της Razer. Δε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μας άρεσε αυτό να το ξανακάνουμε. Δεν θα το πάμε σε ρί όμως. Θα το ξανακάνουμε μετά, ναι. Όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε λίγο με τα ό,τι συμβαίνει εδώ γύρω. Θα το ξανακάνουμε σε καμιά ωρίτσα αφού μας άρεσε. Σαφέστατα. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι παίζει, μια που είμαστε εδώ. Σολομονίδης, έλα. Έλα! Έχεις λυσάξει από το πρωί. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Ήρεμα, ήρεμα. Εδώ. Περίμενε, θα δουλέψει, θα δουλέψει. Θα δουλέψει, θα δουλέψει. Για μιλά. Έτοιμοι! Ναι, για πάμε. Τι θέλεις. Εσύ, να τις απαντήσεις. Θες να παίξεις. Έλα ρε παιδάκι μου, πες το λαγκάνα. Για να παίξω! Λοιπόν, έλα. God Solomon εναντίον Game Athlon. Για να δω. Okay. Μ' αρέσει αυτό. Θες να παίξεις για δωράκι. Να... Ναι, δωράκι. Ωραία, άμα μου βρεις δύο στις τέσσερις που θα σου κάνω, το παίρνεις. Εντάξει. Λοιπόν, πώς λέγεται το παιχνίδι ρόλων πάνω στο οποίο είναι βασισμένο το Cyberpunk? Vampire, Shadowrun, Cyberpunk ή Legend of the Five Rings? Το 10. Το 4? Ναι. Όχι το 3, το Cyberpunk. Το 4. Όχι το 3. Όχι το 4. Σίγουρα. Ναι. Το 3 είναι ρε. Αφού σου λέω όχι το 3, κάνω νόημα. Λοιπόν, θα παίξετε μαζί. Επόμενη ερώτηση. Τη σκέω από το quiz αυτές, αλλά εντάξει. Ποιο ελληνικό συγκρότημα συμμετείχε στο soundtrack του Brutal Legend? Inveracity, Exhumation, Nightfall ή Rotting Christ? Το Vita. Το Vita, στην δίκτα λες. Ναι. Δεν είναι το Vita. Είναι η Rotting Christ, η πιο γνωστή ελληνική μεταλλπάντα. Για άνιμε. Για Pokémon θα σε ρωτήσω, περίμενε. Ποιο είναι το όνομα της αστυνόμου σε όλες τις πόλεις? Jay. Μπράβο. Και αγαπούσε έναν, το Τζου, Pokémon 1, Pokémon 2, Pokémon 3, σε τον 1, 2, 3. Οι νοσοκόμες πώς λέγονται? Jay. Πώς? Jay. Όχι, Joy. Ναι. Είχε ένα Pokémon που αγαπούσε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου Pokémon? Pikachu. Όντως. Pikachu! Επανήσου! Λοιπόν. Τώρα Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Άντε, περίμενα να σκεφτώ. Ξέρει κανείς να κάνει καμιά καλή ερώτηση για Yu-Gi-Oh! Λότα! 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 Δεν μπορώ να πηδήξω. Έχω ένα πρόβλημα. Λότα! Λότα! Τι? 9-9-9, 18-27, 36, 40, 45, 54, 64, 52, 84, 90. Εντάξει. Λοιπόν, πού θα είσαι να σε βρουν εδώ οι fans? Πού είσαι να σε βρουν οι fans? Ήρθες πριν μου λες έχω κάτι αυτόγραφα, πού τα δίνω? Πού θα σε βρουν? Τα αυτόγραφα τα δίνω με καλή σημαίνει, όποιος θέλει αυτόγραφα. Ποιος θέλει αυτόγραφα, σηκώσει χέρι. Έλα, μπράβο. Τα δίνω με λεπτά. Έλα.